Θα μείνουμε στην πολιτική επικαιρότητα. Θα πάμε να δούμε τους υποψήφιους βουλευτές. Θα καλησπερίσουμε στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, στο δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης του ΓΕΣΤ, την κυρία Τίνα Κουζιάκη, την βουλευτή του ΚΚΕ στην Περιφερειακή Ενότητα Κοζάνης και εκ νέου υποψήφια. Εξελέγει στις εκλογές της 21ης Μαΐου και είναι υποψήφια και πάλι στις εκλογές της 25ης Ιουνίου. Κυρία Κουζιάκη, καλησπέρα σας. Καλησπέρα. Λέμε αλήθειες μέσα και έξω από τη Βουλή με σταθερότητα και μαχητικότητα. Παλεύουμε γι' αυτό το ΚΚΕ. Είναι 100% μαχητική αντιπολίτευση υπέρ του λαού, είπε ο αρχηγός σας, ο Γενικός Γραμματέας του ΚΚΕ. Ένα πρώτο σχόλιο θέλω για αυτή την εκλογική αναμέτρηση της 25ης Ιουνίου, γιατί αλλάζουν τα δεδομένα σε σχέση με την προηγούμενη αναμέτρηση, κυρία Κουζιάκη. Εντάξει, αυτό νομίζουμε που αλλάζει είναι καταρχήν ο νέος εκλογικός νόμος, που κατά τη γνώμη μας είναι πιο άδικος. Γιατί πλέον υπάρχει το μπόνους των 50 εδρών στο πρώτο κόμμα, που υφαρπάζει ουσιαστικά έδρες από τα υπόλοιπα κόμματα και με, κατά κάποιον τρόπο, από αυτή την άποψη, λαϊλατεί και την ψήφο του ελληνικού λαού. Αυτό είναι που αλλάζει. Κατά τα άλλα, νομίζω ότι το δίλημα των εκλογών παραμένει ίδιο. Από ποια σκουπιά? Ότι φαίνεται τώρα πολύ πιο ξεκάθαρα, και έχουμε την τύχη να συνομιλούμε και με χιλιάδες εργαζόμενους τώρα αυτές τις μέρες, κυριολεκτικά. Φαίνεται ξεκάθαρο ότι τελικά το δίλημα είναι άμα θα δώσει κάποιο συνένεση σε αυτή την αντιλαϊκή πολιτική που θα κλιμακωθεί το επόμενο διάστημα ή θα ενισχύσει το ΚΚΕ που αποδεδειγμένα μπορεί και ασκεί 100% γνήσια εργατική αλληλεγγύη αντιπολίτευση, όπως είπε και ο σύντροφος Γενικός Γραμματέας και μέσα και έξω από τη Βουλή. Είναι, νομίζω, ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα αυτό που έγινε τις τελευταίες μέρες και πήρε δημοσιότητα τα θλιβερά περιστατικά αυτά με τις νεκρές γυναίκες στην. Κάνατε μια παρέμβαση για τις δημόσιες δομές υγείας της προηγούμενης μέρας. Στην Ουρανούπολη, που η αλήθεια είναι και δυστυχώς αποτελούν καθημερινότητα τόσο για τους ασθενείς, όσο και για τους εργαζόμενους στο ΕΚΑΒ. Και είναι πάρα πολύ χαρακτηριστικό, νομίζω, το πώς το ΚΚΕ, αυτό που λέει ότι θα αποτελέσει 100% εργατική αντιπολίτευση και μέσα για να μπορεί να βάζει τις διεκδικήσεις των εργαζόμενων, είναι πολύ χαρακτηριστικό ότι. Μόλις πριν λίγους μήνες, 2 Μάρτη, είναι η κοινοβουλευτική ερώτηση που καταθέσαμε, που είναι στην ουσία οι διεκδικήσεις του Σωματείου Εργαζομένων του ΕΚΑΒ στη Δυτική Μακεδονία, που λέει πάρα πολύ καθαρά ότι εδώ και τώρα πρέπει να γίνουν άμεσες και μόνιμες προσλήψεις για να μπορεί να στελεχωθούν οι βάρδιες σε 24ωρο επίπεδο, να αναπτυχθεί περαιτέρω ο τομέας του ΕΚΑΒ στα Σέρβια, που νομίζω ότι αναδείχθηκε πάρα πολύ έντονα γιατί χρειάζεται μετά το κλείσιμο της γέφυρας, αναφέρομαι, όπως και στο Αμίντιο και στο Βόη. Συνολικά θέλω να πω ότι το ΚΚΕ θα είναι αυτό που λέμε η φωνή των εργαζόμενων και των διεκδικήσεών του και μέσα. Δεν σταθήκαμε μόνο σε αυτό, επειδή ο Υπουργός δεν απάντησε σε αυτή την ερώτηση που επανακαταθέσαμε μετά από πάρα πολύ καιρό, επειδή δεν πέραμε απάντηση. Τώρα έχουμε και υπηρεσιακή κυβέρνηση. Σταθήκαμε, ήταν δύο τρίτου ήταν αυτό. Επανακαταθέσαμε, είχαμε καταθέσει τον Ιούλιο και πάρα πολλά χρόνια και στην κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ είχαμε κάνει αντίστοιχη ερώτηση, γιατί ξέρουν οι εργαζόμενοι ότι είναι μια κατάσταση η οποία είναι διαχρονική και. Δεν μένουμε βεβαίως μόνο σε αυτό, αλλά κάναμε προσπάθεια και το προηγούμενο διάστημα, με αφορμή και την πανδημία, αλλά κυρίως με τα ζητήματα στελέχωσης του νοσοκομείου της Κοζάνης αλλά και του ΕΚΑΒ, να δυναμώσουμε την πάλη των σωματείων υγειονομικών, να πάρει διαστάσεις σε όλους τους φορείς μαζικούς, να το πω έτσι, να απασχολήσει συνολικά το λαό της Κοζάνης, με κινητοποίησεις, παρεμβάσεις, διεκδίκησης, εδώ και τώρα στελέχους. Αυτό εννοούμε και αυτό είναι τελικά που θα μπορέσει να μετρήσει την επόμενη μέρα. Και νομίζω ότι και ο λαός πρέπει να κλείσει τα αυτιά του σε φωνές που λένε ότι εδώ πέρα διαμορφώνεται μια παντοδύναμη κυβέρνηση. Δεν είναι έτσι. Καμία κυβέρνηση δεν είναι παντοδύναμη, όσους βουλευτές κι αν έχει. Όσα κόμματα της αντιπολίτευσης. Εντάξει, είχαμε το προηγούμενο διάστημα παντοδυναμία. Γιατί δεν υπήρχε η κυβέρνηση Καραμαλή, δεν είχε πλειοψηφία. Ο Παπανδρέου, η κυβέρνηση Παπανδρέου δεν είχε τα προηγούμενα χρόνια δράση Παπανδρέου. Δεν ήταν αυτοδυναμία. Δεν είχε κανείς 150 βουλευτές. Καμία κυβέρνηση δεν είναι παντοδύναμη όταν είναι δυνατός ο λαός και το κίνημά του, όταν είναι δυνατό το ΚΚΕ. Ωραία. Τώρα, επειδή. Έχουμε μια νέα εκλογική αναμέτρηση. Ποιοι είναι οι στόχοι του ΚΚΕ στην κάλπη της 25ης Ιουνίου, με δεδομένο ότι οι εκλογές διεξάγονται με ένα νέο εκλογικό νόμο? Και βλέποντας τις δημοσκοπήσεις, ενώ στις 21 Μαΐου έχετε 26 βουλευτές, τελευταίες δημοσκοπήσεις δίνουν σχεδόν τέτοια ποσοστά με λιγότερους βουλευτές. Ποιοι είναι οι στόχοι σας? Νομίζω ότι αυτό είναι αποτέλεσμα του νέου νόμου που είπα πριν. Δηλαδή, να έχεις το ίδιο ποσοστό και να έχεις λιγότερους βουλευτές. Ναι, αν παραμείνει το ίδιο ποσοστό, θα χαθούν αρκετές έδρες, ιδιαίτερα αυτές που εκλέχθηκαν οι καινούργιες, όπως θα χαθεί και η έδρα της Κοζάνης. Και νομίζουμε γι' αυτό ο βασικός στόχος, που νομίζω ότι
τον καταλαβαίνει και ο κόσμος, είναι ότι πρέπει να δυναμώσει το ΚΚΕ. Ο στόχος μας είναι να ανεβούμε τόσο σε ψήφους όσο και σε ποσοστά, για να μπορέσουμε να διατηρήσουμε όλες τις κοινοβουλευτικές έδρες που εκλέχθηκαν στις 21 Μάη, για να μπορέσει να διατηρηθεί και η βουλευτική έδρα εδώ πέρα στην Κοζάνη, και τελικά με αυτήν την άνοδο να βάλουμε, αν θέλετε, και να τσαλακώσει και ο λαός ο ίδιος τους σχεδιασμούς αυτούς που υφαρπάζουν στην ουσία κοινοβουλευτικές έδρες από άλλα κόμματα. Γιατί νομίζω η αλήθεια είναι ότι έχουν βγει αρκετά συμπεράσματα και ο καθένας μπορεί να κάνει ταμείο. Το πώς η πολιτική που βίωσε τα προηγούμενα χρόνια έχει την υπογραφή και τη συνενοχή, την πολιτική θέλω να πω, συνενοχή των βουλευτών που ήταν και το προηγούμενο διάστημα. Και από αυτή τη σκοπιά νομίζουμε ότι και η εκλογή βουλευτή του ΚΚΕ από την επόμενη μέρα κιόλας θα είναι ενίσχυση των αγώνων. Και νομίζω ότι μια προσπάθεια που κάναμε, παρά το σύντομο χρονικό διάστημα που υπήρξε αυτή η Βουλή, η προηγούμενη δηλαδή, παρόλο που ήταν 24 ώρες, κάποια δείγματα γραφής για το πού θα βρουν τους βουλευτές του ΚΚΕ, νομίζω τα είδε ο κόσμος. Σταθήκαμε στο πλευρό των κατοίκων της Καλαμιάς, που δίνουν ένα δίκαιο αγώνα, και επειδή δεν δώσανε συνένεση, είδανε το άγριο πρόσωπο της καταστολής των δυνάμεων, καταστολής, συγγνώμη, των αστυνομικών δυνάμεων. Εντάξει, έχει δίστανται λίγο απόψεις. Δίστανται λίγο απόψεις αν έγινε κάτι τέτοιο. Τέλος πάντων, ας το κρίνουν οι πολίτες. Εντάξει, απλά είδαμε ότι υπήρχε μια απόφαση του δικαστηρίου χθες ότι παγώνει το θέμα αυτό. Βεβαίως, παγώνει αυτό το θέμα και είναι μια νίκη που είχαν οι κάτοικοι της Καλαμιάς και πρέπει να συνεχίσει. Ωραία. Αντίστοιχα, τους βουλευτές του ΚΚΕ τους είδαμε και σε υπόλοιπες πόλεις της Ελλάδας, νεοκλεγέντες κιόλας, να βάζουν stop και φρένο μαζί με φορείς, μαζί με λαϊκές γειτονιές σε πάνω από 17 πληστηριασμούς πρώτης κατοικίας. Τους είδαμε εκεί πέρα που γίνονται εργοδοτικά εγκλήματα, όπως στη ζώνη του Περάματος, με την προσπάθεια αυτή τη συνεχόμενη για να υπογραφεί συλλογική σύμβαση εργασίας με μέτρα υγιεινής και ασφάλειας. Με λίγα λόγια, έστω και αυτό το σύντομο χρονικό διάστημα, δείξαμε κάποια δείγματα γραφής για αυτό που λέγαμε και προεκλογικά, ότι κάθε ψήφος στο ΚΚΕ θα μετρήσει, έτσι ώστε την επόμενη μέρα να δυναμώσει η διεκδίκηση του λαού για όλο αυτό που έχει ανάγκη σήμερα. Ωραία. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης, βλέπουμε ότι ζήτησε την αυτονομία της Νέας Δημοκρατίας και η ισχυρή κυβέρνηση. ΣΥΡΙΖΑ, ΠΑΣΟΚ και άλλα κόμματα ζητούν στήριξη για να περιοριστεί η παντοδυναμία της Νέας Δημοκρατίας. Η αυτοδυναμία ταυτίζεται με την παντοδυναμία. Ποια είναι η διαφορά της αντιπολίτευσης που προτείνει το ΚΚΕ σε αυτές τις εκλογές? Νομίζω, χωρίς να πάμε πάρα πολύ μακριά, μπορούμε να πάρουμε ως παράδειγμα την προηγούμενη τετραετία και να δούμε τελικά ότι ακόμα και τα κόμματα που λένε σήμερα, όπως για παράδειγμα ο ΣΥΡΙΖΑ και το ΠΑΣΟΚ, που διεκδικούν στην ουσία την ψήφο του ελληνικού λαού, λέγοντας ότι τη χρειάζονται για να κάνουν αντιπολίτευση, νομίζω ότι ο κόσμος μπορεί να βγάλει συμπεράσματα πηγαίνοντας στην προηγούμενη τετραετία και βλέποντας ότι τελικά τη στήριξη του αντιλαϊκού έργου της κυβέρνησης την είχε από τα λεγόμενα κόμματα της αντιπολίτευσης. Μάλιστα, νομίζω μας επιτρέπεται και ο χαρακτηρισμός συμπολίτευση στην ουσία, γιατί είναι πάρα πολύ χαρακτηριστικό ότι, για παράδειγμα, το 50% των νομοσχεδίων της Νέας Δημοκρατίας το ψήφισε ο ΣΥΡΙΖΑ, ή το 70% αντίστοιχα των νομοσχεδίων της κυβέρνησης το ψήφισε το ΠΑΣΟΚ. Επομένως, νομίζουμε, και έτσι είναι και η πραγματικότητα, ότι και την επόμενη τετραετία, όπως και αν καταλήξει το σενάριο, μπορεί να χρειαστεί να κάνουν και συγκυβέρνηση. Δεν ξέρουμε πώς, δεν είναι προδιαγεγραμμένο το αποτέλεσμα, πώς θα καταλήξει. Απέναντι λοιπόν σε αυτούς. Καλά, συγκυβέρνηση μέχρι στιγμής έχουμε δει ότι δεν θέλει κανένας. Από αυτούς, άμα ήταν, θα γινόταν συγκυβέρνηση με 146 έδρες της Νέας Δημοκρατίας. Νομίζω πολλά γενικά και τα προηγούμενα χρόνια δεν τα περίμενε και ο κόσμος και γίνανε τελικά όταν υπήρχε ανάγκη να στηριχτεί μια πολιτική που ήταν πάρα πολύ κρίσιμη, από τη μία για να κερδίζουν οι επιχειρηματικοί όμιλοι και από την άλλη για να χάνουν συνεχώς τα λαϊκά στρώματα. Και από αυτή τη σκοπιά φαίνεται ότι την γνήσια εργατική λαϊκή αντιπολίτευση μπορεί και πρέπει να την παίξει το ΚΚΕ. Ωραία. Και αντίστοιχα νομίζω ότι και ο κόσμος δεν πρέπει να εμπιστευτεί και τα κόμματα μιας χρήσης. Και τα λέω μιας χρήσης γιατί έχει συσσωρευτεί πάρα πολύ μεγάλη πείρα από διάφορα κόμματα που περάσανε μέσα από τη Βουλή. Δημάρ, Λάος, Ένωση Κεντρών, Ποτάμι, όλα αυτά τα κόμματα τα οποία θα μπορούσαμε να τα χαρακτηρίσουμε και ως διάτοντες αστέρες που. Ναι, είχαν όλοι κάποια κόμματα, τώρα να τα ψάξουμε δεν υπάρχουν. Ήταν η συμπολιτική ουσία στην ουσία για κυβερνήσεις, για να περάσει ειδικά εκείνη η σκληρή πολιτική των μνημονίων κτλ. Και την επόμενη μέρα είτε επέστρεψαν στην κήτη των βασικών τους κομμάτων. Για παράδειγμα, το Λάος έχει τροφοδοτήσει με στελέχη τη Νέα Δημοκρατία, το Ποτάμι και το ΣΥΡΙΖΑ και τη Νέα Δημοκρατία. Άρα, από αυτή την άποψη, νομίζουμε ότι την αντιπολίτευση,
από τη σκοπιά των εργατικών λαϊκών συμφέροντων στη Βούλη μπορεί να την παίξει μόνο το ΚΚΕ, να μην υπάρχει καμία εμπιστοσύνη και καμία πεταμένη ψήφος, επιτρέψτε μου το χαρακτηρισμό, και σε αυτά τα κόμματα που την επόμενη μέρα δεν ξέρουμε κιόλας που θα στηρίξουν. Το πιο πιθανό με βάση και κάποιες διακηρύξεις, για παράδειγμα, είναι το κόμμα Νίκη, επιτρέψτε μου εδώ πέρα ένα σχόλιο. Η επόμενη κυβέρνηση, έχει αξιοποιώντας το νομοθετικό προστάσιο που έχει διαμορφωθεί, που στην ουσία έχουν περάσει τα κόκκινα δάνεια στις τράπεζες και τα φαντς, έχει να κάνει περίπου 700.000 πληστηριασμούς. Το κόμμα της Νίκης, για παράδειγμα, ένα θρησκόληπτο βαθιά κόμμα, τελικά θα δώσει στήριξη στην πολιτική της Νέας Δημοκρατίας. Έχει, για παράδειγμα, θέση που λέει ότι σε περίπτωση κάποιος άνεργος δεν μπορεί να αποπληρώσει το δάνειό του, θα αναγκάζεται σε υποχρεωτική εργασία με αυξημένες κρατήσεις. Άρα, που θέλω να καταλήξω, πρέπει ο καθένας και η καθεμιά να σκεφτεί τελικά ποιος μπορεί να αποτελέσει το αντίπαλο δέος απέναντι σε αυτή την αντιλαϊκή πολιτική που θα είναι από χέρι, μας περιμένουν δύσκολα. Το παραδέχτηκε ο Κυριάκος Μητσοτάκης ούτως ή άλλως τις προηγούμενες μέρες, ότι το Μνημείο Ανάκαμψης αποτελεί νέο μνημόνιο. Αυτό το αποκαλύπταμε πάρα πολύ καιρό εμείς. Εσείς σωστές αποφάσεις της κάθε κυβέρνησης θα πείτε όπου χρειαστεί, ναι. Βεβαίως. Έχετε τη δική σας την άποψη. Και το κάναμε. Ό,τι παραμικρή ανάσα ανακούφισης μπορεί να υπάρξει και στα νομοσχέδια, ας πούμε, δεν έχουμε κανένα κόμπλεξ να τα ψηφίσουμε. Όμως, τοποθετούμαστε πάντα από τη σκοπιά των εργατικών λαϊκών συμφερόντων και αντίστοιχα φέρνουμε και εμείς προτάσεις μέσα στη Βουλή, οι οποίες βλέπουμε αυτές να καταψηφίζονται. Εσείς που βλέπετε τώρα την επόμενη μέρα της εκλογικής αναμέτρησης, μόλις ολοκληρωθεί, για να έρθω μετά και για ποιο λόγο να ψηφίσει κάποιος κουκουέ σε αυτές τις εκλογές και να μας πείτε και πώς θα κινηθεί το επόμενο διάστημα μέχρι την τελευταία μέρα των εκλογών η πολιτική σας έτσι περιοδία. Η επόμενη μέρα των εκλογών μπορεί να βρει σε δύο πλευρές, να το πω έτσι, έχει δύο σενάρια. Ή από τη μία θα συνενέσει ο κόσμος μαζικά στο να υπάρχει δυνατότητα να ασκηθεί αυτή η αντιλαϊκή πολιτική. Το είπα και πριν, για παράδειγμα, μας περιμένουν πάνω από 350 προαπαιτούμενα του Ταμείου Ανάκαμψης που αποτελούν μνημονιακούς νόμους. Μας περιμένουν νέα δημοσιονομική πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης με λιτότητα αυτή τη φορά, περιοριστική δημοσιονομική πολιτική, που σημαίνει περαιτέρω μείωση των δαπανών και πρωτογενώς, ακόμα και στην υγεία, στην πρόνοια, στην παιδεία κτλ. Άρα έρχονται ακόμα πιο σκληρές μέρες. Μας περιμένει η πολιτική και το προχώρημα της απολυντοποίησης και της πράσινης μετάβασης, που έχει πραγματικά τραγικές συνέπειες εδώ πέρα στο λαό της περιοχής. Νομίζω να μην το πλατιάσω κι άλλο. Ναι. Όλα αυτά μας περιμένουν. Επομένως, νομίζω το μοναδικό ελπιδοφόρο θα είναι η περαιτέρω εκλογική ενίσχυση του ΚΚΕ. Έγινε ένα βήμα στις προηγούμενες εκλογές με την εκλογή περισσότερων βουλευτών. Τώρα πρέπει να γίνει το άλμα για να έχει τελικά και ο λαός και στους αγώνες τους περισσότερους υποστηρικτές, να το πω έτσι, στηρίγματα, για να μπορέσει να αλλάξει ένας διαφορετικός δρόμος, να ανοίξει ένας διαφορετικός δρόμος. Και εννοείται συνεχίζουμε και τις επόμενες μέρες που μένουν, 12 αν δεν κάνω λάθος μένουν μέρες. 11. Είναι ακόμα λιγότερες. Δεν πειράζει, είναι και τα Σαββατοκύριακα. 11 μέρες λοιπόν. Πώς είναι ο αγώνας τώρα, γιατί έχετε, ξέρετε, μια ευθύνη. Εντάξει, το προηγούμενο διάστημα ήσασταν υποψήφιο βουλευτής, εκλεχτήκατε, ορκιστήκατε στη Βουλή, 2-3 μέρες ήσασταν εκεί. Πώς είναι πλέον ο αγώνας, η ευθύνη μεγαλώνει για σας. Μεγαλώνει. Δεν είναι, γιατί βλέπω στους περισσότερους συγκεντρώσεις την Ακουζιάκη είναι παρόν. Μεγαλώνει, γιατί αναλαμβάνουμε γενικά ως κόμμα την ευθύνη το να υπάρχει όντως γνήσια εκπροσώπηση των εργατικών λαϊκών στρωμάτων εδώ πέρα της περιοχής. Διεξάγουμε ένα πολύ μεγάλο πολιτικό άνοιγμα, κυρίως με περιοδίες σε χώρους δουλειάς, συσκέψεις σε όλη την περιοχή, όχι μόνο στην Κοζάνη, στα Γραβενά, στην Καστοριά, στη Φλόρινα. Προσπαθούμε δηλαδή να πιάσουμε το νήμα από τη συζήτηση από εκεί που το αφήσαμε στις προηγούμενες εκλογές. Και η αλήθεια είναι ότι βλέπουμε ότι ακόμα και κόσμος ο οποίος δεν έκανε το βήμα στις προηγούμενες εκλογές να ψηφίσει το ΚΚΕ, έκανε άλλες πολιτικές επιλογές, βλέπει την άνοδο του ΚΚΕ σε ποσοστά, το κέρδισμα της κοινοβουλευτικής έδρας και εδώ πέρα, σαν κατάκτησή τους και σαν μια ανακούφιση. Μέσα σε ένα αρνητικό συσχετισμό, δηλαδή, που βλέπει το αποτέλεσμα των απογοήτευσης συνολικά, είδε ότι η εκλογή βουλευτή του Κομμουνιστικού Κόμματος μπορεί όντως να αποτελέσει μια νέα ελπίδα. Μια προσώπηση για να δυναμώσει του κόμματος στην δική Μακεδονία. Αυτό. Μέρα. Είμαστε σε φάση που όλες οι οργανώσεις, μέλη, φίλοι, ψηφοφόροι, και κάνω και κάλεσμα αυτή τη στιγμή όλοι να συμβάλλουν ο καθένας με όποιον τρόπο μπορεί, για να μπορέσουν τελικά πολύ περισσότεροι να κάνουν το βήμα. Την επόμενη εβδομάδα, αύριο, έχουμε
την κεντρική προεκλογική συγκέντρωση στην Πτολεμαΐδα στις 8 η ώρα στην κεντρική πλατεία με μολυτή τον Γιώργο Πέρο, υποψήφιος βουλευτής σε μια περιφερειακή ενότητα της Αττικής, δεν θυμάμαι. Δεν πειράζει, δεν χρειάζεται. Και την επόμενη Τρίτη, 20 Ιούνιου, στην κεντρική πλατεία της Κοζάνης στις 8 η ώρα, που θα μιλήσει ο Θανάσης Παφίλης. Γνωστός τέλος. Είναι επικεφαλής του ψηφοδελτίου της Επικρατείας. Καλούμε λοιπόν σε μαζική συμμετοχή στις συγκεντρώσεις. Ωραία, κλείνοντας τώρα, γιατί να ψηφίσει κάποιος κουκουέ στις 25 Ιουνίου, αν δεν ψήφισε το κουκουέ στις 21 Μαΐου, δηλαδή. Με δεδομένο μάλιστα ότι υπάρχει εδώ ένα μεγάλο προβάδισμα της Νέας Δημοκρατίας στη Δυτική Μακεδονία που καταγράφηκε και στην πρώτη κάλπη. Τι είναι αυτό που μπορεί να αλλάξει μια ψήφο στο ΚΚΕ? Μια ψήφο στο ΚΚΕ. Καταρχήν ο καθένας έχει μια ψήφο και σας πρέπει έδεισα, να είναι... Σας έδεισα καλό τέτοιο για να κλείσουμε με αυτό στο τέλος. Η κάθε ψήφο του καθενός μπορεί να είναι πραγματικά μια προσωπική Σωστό. Συμβολή που έχει ο καθένας. Δεν μπορεί να αναπληρωθεί με κάποιο άλλο η ψήφος. Είναι μια προσωπική συμβολή στο να ενισχυθεί το ΚΚΕ και να μπορέσει να διατηρήσει όλες του τις έδρες και αντίστοιχα και εδώ πέρα στην Κοζάνη. Γιατί όπως είπα τέλος πάντων και πριν στις παρεμβάσεις που έκανα, ότι αποδεδειγμένα την αντιπολίτευση σε αυτήν τη βάρβαρη πολιτική που ακολουθήθηκε διαχρονικά από όλες τις κυβερνήσεις μπορεί να την ασκήσει το ΚΚΕ και πραγματικά καλούμε τον καθένα και την κάθε μια με βάση την πείρα του, ανεξάρτητα αν συμφωνεί σε όλα με το ΚΚΕ, δεν χρειάζεται να συμφωνεί σε όλα, αλλά καταλαβαίνει ότι είναι η μοναδική ελπίδα φωτός μέσα σε αυτόν τον ειρηνικό συσχετισμό για να μπορέσει να δυναμώσει η φωνή του. Και σε αυτό μπορεί να συμβάλλει ο καθένας. Ωραία, δεν έχουμε αλλαγή στο ψηφοδέλτιο, δηλαδή παραμένουν οι υποψήφοι που ήταν και στις εκλογές της 21ης Μαΐου και στην περιφερειακή ναι, Κοζάνης και στην Δυτική Μακεδονία. Δεν έχετε αλλάξει. Όχι, όχι, έτσι είναι. Έτσι είναι και νομίζω ότι όλοι οι υποψήφοι, όλες οι οργανώσεις δώσαμε πραγματικά μια πολύ μεγάλη μάχη και συνεχίζουμε βέβαια. Ωραία. Σας ευχαριστώ θερμά για την παρουσία σας. Καλό αγώνα μέχρι το τέλος και ελπίζω και το βράδυ των εκλογών να είμαστε εδώ να τα πούμε για να σχολιάσουμε το εκλογικό αποτέλεσμα. Να είστε καλά. Σας ευχαριστώ θερμά. Καλή συνέχεια. Γεια σας.